Χθες είχαμε το συμβούλιο για το λόγο ότι είχα την ατομική ασυλία που την οποία είχα κερδίσει. Βρισκόμουν στην πάρα πολύ δύσκολη θέση και με βαριά καρδιά πραγματικά ψήφισα τον Πάνο, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Πολύ δύσκολη θέση μου, δηλαδή δεν είμαι πραγματικά παγιδευμένος. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Φαινόσουνε κιόλας, δεν είναι... Γιατί από τη μία θέλω να προστατεύσω τις γυναίκες, από την άλλη μένουν δύο παιδιά ο Πάνος και ο Ηλίας. Από τη στιγμή που η ομάδα μας έχασε το αγώνισμα της ασυλίας, όλοι ήμασταν να τεθούμε προς υποψηφιότητα. Τελικά ήταν η πρώτη φορά που βγαίνω υποψήφιος. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, γιατί από τη μία έχω φτάσει ως εδώ στο παιχνίδι. Εδώ και 3,5 μήνες, από ό,τι θυμάμαι, δεν έχω σταματήσει να αγωνίζομαι καθημερινά για αυτή την ομάδα. Η Ροδάτη έχει πάρα πολύ εξέλιξη, προσπαθεί πάρα πολύ. Αλλά θα κάνουμε ο καθένας από 5 και 6 ραν, που θα είναι πολύ δύσκολο για οποιοδήποτε μείνει. Την Εύη δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να την διακινδυνεύσουμε, γιατί άμα έφευγε η Εύη, θα καλός ή κακός θα είχε κάποια δυσκολία η ομάδα, γιατί θα είχαμε μείνει μόνο μια κοπέλα και από την ίδια πολλή ομάδα θα είχαν μείνει 3. Ενώ τώρα, αφού υπάρχει περιθώριο στους άντρες, και από τη στιγμή που ο Πάνος έχει τραυματιστεί και λίγο, για μένα καλό θα ήταν να φύγει άντε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και στο αγωνιστικό το κομμάτι για τη γυναίκα που θα μείνει, και στο ψυχολογικό μετά. Πρέπει να πες και ψυχολογικά. Ο κόσμος ξέρει ποιοι είναι πιο αγαπητοί, ποιοι θέλουν να συνεχίσουν στο παιχνίδι. Οπότε αυτομάτως όλο αυτό περνάει στα χέρια του κοινού και αναμένω να δω κι εγώ τι έχουν επιλέξει για μένα και αν θα συνεχίσω στο παιχνίδι. Τώρα να συγκεντρωθούμε στο Ελλάδα-Κολομβία, παίζουμε σε λίγο. Θα είναι τα τελευταία παιχνίδια από την Κωσάκη λογικά. Οπότε σημαντικό να κάνουμε το 2-1. Ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ Ελλάδας και Κολομβίας. Αν και έχω ένα μικρό τράβηγμα και δεν μπόρεσα να αγωνιστώ στο παιχνίδι της ασυλίας και μου το έχει απαγορεύσει ο γιατρός, σήμερα θα δω τι θα μου πει ο γιατρός, αλλά νομίζω ότι θα προσπαθήσω να παίξω, γιατί όταν εκπροσωπείς τα εθνικά χρώματα, νομίζω την ελληνική σημαία τη βάζω πάνω απ' όλα και θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα μου όσο μπορώ. Αν και είμαι λίγο ξεροκέφαλος, πιστεύω ότι δεν θα τον ακούσω τον γιατρό και θα μπω μέσα στον αγωνιστικό χώρο να τα δώσω όλα σαν να μην υπάρχει αύριο. I give her all my love, that's all I do. Σχετικά με το χθεσινό συμβούλιο, περίμενα σίγουρα την υποψηφιότητα της Ροδάνθης, γιατί 6 φορές συνεχόμενες βγαίνει από την κάλπη το όνομά της, οπότε ήταν λίγο αναμενόμενο να βγει και αυτή τη φορά. Στη συνέχεια δεν περίμενα, να πω την αλήθεια, την υποψηφιότητα του Πάνου, και αυτό γιατί είναι από τους πιο δυνατούς παίκτες των μαχητών. Νομίζω φέρνει τις περισσότερες νίκες της ομάδας του στον τελευταίο καιρό. Μέχρι τώρα ο κόσμος έδειξε ότι αγαπάει πάρα πολύ τη Ροδάνθη. Οπότε όποιος και να είναι υποψήφιος μαζί της, λογικά τρέμει, και είναι και ο λόγος που προστατεύσαν αυτή τη φορά την Εύη. Δεν ξέρω αν είναι στρατηγικό λάθος αυτό που έγινε, γιατί το λάθος και σωστό δεν το κρίνω εγώ, ο κόσμος το κρίνει. Απλά κατά τη γνώμη μου πιστεύω ότι είναι λίγο ρίσκο, διότι ο Πάνος έχει πιθανότητες να φύγει, εφόσον είδαμε ότι η Ροδάνθη έβγαλε παίκτες σαν τον Άσο ή την Τάρια, που ήταν από την πρώτη μέρα του παιχνιδιού και ήταν παίκτες πάρα πολύ δυνατοί στις ομάδες τους. Πόσο μάλλον ο Πάνος, που είναι και πιο λίγο καιρό στον κόσμο, που μπορεί να έχει λιγότερο κοινό από τον Άσο. Γι' αυτό καθαρά και μόνο το λόγο πιστεύω ότι μπορεί να είναι ρίσκο που βγάλαν τον Πάνο. Γιατί αν φύγει ο Πάνος από την ομάδα, θα είναι μεγάλο το πλήγμα. Έχει και αυτόν τον τραυματισμό ο Πάνος. Ελπίζω να μην είναι σοβαρός. Γιατί τον ανέφερε και σαν λόγο
ο Νικόλας. Ναι. Εντάξει, αν δεν... Μακάρι βασικά να μην είναι κάτι σοβαρό, απλά όλοι έχουμε τραυματιστεί κατά καιρούς και ο Νικόλος ήταν τραυματισμένος πάρα πολύ καιρό και ο Στέλιος εσάς ήταν πάρα πολύ καιρό τραυματισμένος, αλλά αυτό δεν ήταν λόγος, δεν τον είχατε ψηφίσει ποτέ γιατί είναι τραυματισμένος. Πάντως εμάς μας συμφέρει να φύγει ο Πάνος ξεκάθαρα. Εννοείται. Θα συζητηθεί. Σαν ομάδα. Εμάς φυσικά και μας συμφέρει να φύγει ο Πάνος, γιατί φέρνει πάρα πολλές νίκες στην ομάδα του και δυσκολεύει πολύ τους παίκτες, τους συμπαίκτες.